Virgin, το τραγούδι που έχρισε τον Michael Jackson βασιλιά της pop. Σαν βασιλιά λοιπόν θέλησε να τον αποχαιρετήσει η Άννα Βύση μέσα από την αποκλειστική της συνέντευξη στο Star. Το Billie Jean, το λέω και μου ανατριχιάζω, είναι το αγαπημένο μου ever χορευτικό κομμάτι όλων των εποχών. Θέλω να σηκωθώ, να χορέψω, να βγω στους δρόμους και να τρέχω. Μου δημιουργεί αυτή την ανάταση. Αυτό είναι το τραγούδι μου. Ότι όταν χόρευε, ο άνθρωπος αυτός ήταν σε φτερό, μέσα στον κόσμο, μέσα στον ουρανό, μέσα στον αέρα. Η Άννα Βύση προγραμμάτιζε να πάει στο Λονδίνο για να δει την τελευταία του συναυλία. Είναι ο άνθρωπος που θα έτρεχα και στο Τόκιο να πάω να τον δω. Για αυτή την ενέργεια, για αυτό το φως. Θα πήγαινα στην άκρη του να τον δω. Είχα στεναχωρηθεί πολύ όταν χάσαμε τον Τζον Λένον 8 του Δεκέμβρη το 1980. Με τη διαφορά ότι εκεί η αδικία ήταν ακόμα μεγαλύτερη, που κάποιος του διέκοψε τη ζωή του. Εδώ ο Μάικλ Τζάκσον δυστυχώς διέκοψε μόνος του τη ζωή του. Ίσως με έναν αργό τρόπο θα είναι να οδηγούσε τον εαυτό της. Όπως βάφτισε τα βίντεο, δηλαδή έφερε τον κινηματογραφικό τρόπο του να γυρίζονται τα βίντεο. Μας έμαθε να χορεύουμε, μας έμαθε να δινόμαστε, μας έμαθε να έχουμε ρυθμό, μας έμαθε να τραγουδάμε, μας έμαθε να στεναχωριόμαστε κιόλα, γιατί ήταν τραγική μορφή τεράστιου ταλέντου και μουσικής προσωπικότητας. Όπως είπε η Άννα Βύση, ακόμη και ένας θρύλος της pop μουσικής έχει τις αδυναμίες του. Με τις πλαστικές επεμβάσεις θέλησε να ξεπεράσει τη φύση και εκείνη τον εκδικήθηκε. Έρχεται από βασίτερο πρόβλημα όλες αυτές οι κινήσεις που έκανε. Εγώ νομίζω ότι του άρεσε ο εαυτός του. Πράγμα που έχουμε ακούσει ότι ερχόταν από την οικογένειά του. Ο πατέρας του, ας πούμε, του λέει πόσο άσχημο παιδί ήταν.